Συνεδρίαση μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ροδόπης μετά τη διάσπαση του κόμματος και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Οσγκούρ Φερχάτ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου. Να επιστρέψουν τις έδρες πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από κοινού οι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δώρα Βιέρη και το μέλος της πολιτικής γραμματείας Πάνος Ρήγας, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κομωτινή και συμμετείχαν στη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα μας, μετά τα τελευταία γεγονότα, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι είμαστε εδώ και είμαστε οι πολλοί εδώ και όπως είμαστε οι πολλοί παρόντες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να σας πω, οι απώλειες γενικά αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας αγγίζουν το 2%, σε πανελλαδικό επίπεδο οι αποχωρήσεις δεν αγγίζουν το 3%. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα ο παραμορφωτικός καθρέφτης των μέσων μαζικής επικοινωνίας διαμορφώνει μια κατάσταση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορώνει κλπ. Όχι, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι δυνατός, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραμένει έστω και με μειωμένες δυνάμεις στο Δημοκρατίο. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από ένα χρόνο που είχαμε να τα πούμε. Νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Ομό Ροδόπης αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, τις προκλήσεις των καιρών, την πρόκληση της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μέγιστο πολιτικό επίδικο, να δώσουμε απαντήσεις για την ελληνική κοινωνία, για τον λαό μας που δοκιμάζεται από τη φτώχεια, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό που είναι, στον οποίο είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρώπη. Στα ζητήματα της στέγης, του ιδιωτικού χρέους που είναι θηλιά στα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Εκεί θα δοκιμαστούμε όλοι και εκεί θα δοκιμαστούν και οι αντοχές μας. Όπως σας είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα χιλιάδες μέλη, συντρόφισσες και σύντροφοι είναι εδώ, αποφασισμένοι, πεισμωμένοι, να δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, αυτή τη μάχη. Δεν πρέπει να λείψει κανείς, δεν λείπει κανείς. Εύχομαι αντοχές στους συντρόφους και στις συντρόφισσες και να τους συγχαρώ που σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και σε αυτή τη δοκιμασία δηλώνουν το δυναμικό τους παρόν. Είμαι αισιόδοξη και είμαι και σίγουρη. Είμαι σίγουρη και για την νίκη και για την επόμενη μέρα. Πάντως, είστε δύο βουλευτές. Είπατε, επειδή λείπει κανείς, λείπουν οι δύο βουλευτές από τη Θράκη, ο κ. Φερχάτ και ο κ. Ζεϊμπέκ από Ροδόπη και Ξάνθη αντίστοιχα. Θεωρείτε ότι το κόμμα μπορεί να ανασυγκροτηθεί μετά από τις δύο αυτές αποχωρήσεις και θα έχει η Θράκη για το ΣΥΡΙΖΑ κάποια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από άλλο βουλευτή? Πώς θα το κρίνετε? Να συμπληρώσω, πώς κρίνεται και την εξαιρετοποίηση των δύο συγκεκριμένων βουλευτών όσον αφορά βέβαια και το τουρκικό προξενείο που είναι στην Κομωτινή? Εμείς βλέπουμε συνολικά τον αριθμό 11 που έχει αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι και οι δύο πρώην σύντροφοι από την περιοχή της Θράκης είχαν εκλεγεί με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι μια πολιτική απάντηση για το οποίο οφείλουν, είναι μια πολιτική ερώτηση μάλλον για την οποία οφείλουν μια απάντηση, στην οποία οφείλουν μια απάντηση. Το γεγονός δηλαδή ότι 11 πρώην σύντροφοι που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ορίστηκαν με τη λαϊκή εντολή να εκπροσωπούν τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν η ίδια απάντηση. Μέχρι στιγμής οι απαντήσεις που έχουν δοθεί δεν είναι επαρκείς, τουλάχιστον δεν πείθουν, όχι εμάς που έχουμε απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω δεν πείθουν και τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει αιτιαλογηθεί από πλευράς τους επαρκώς ο πολιτικός λόγος, το πολιτικό αίτιο αυτής της αποχώρησης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους δύο βουλευτές του νομού Ξάνθης και του νομού Ροδόπης, νομίζω ότι αφορά σε όλο τον αριθμό και στους 11 βουλευτές και βουλεύτριες που έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε και ο κόσμος που τους εξέλεξε και τους έστειλε εκεί στη Βουλή ότι οφείλουν να παραδώσουν την βουλευτική έδρα. Γιατί αυτή η έδρα δεν ανήκει ούτε καν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει στον λαό, στον κόσμο που τους επέλεξε για να έχουν αυτή την αποστολή και να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή την αποστολή. Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός που όρισε τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ο λαός, είναι ο μόνος που θα αποφασίσει για να αστερήσει ή να του αναθέσει μια καινούργια θέση. Σας ενισχύουν οι τελευταίες δημοσιοποίησεις? Δίνουμε
βάρος και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ προσωπικά δεν τις δαιμονοποιώ, ούτε τις θεοποιώ. Είναι ένα εργαλείο, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Σε μια στιγμή, όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι η πιο εύκολη στην ιστορία και στην καπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά είναι μια στιγμή και μια συνθήκη την οποία ξαναβίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας θυμίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από τέτοιες φάσεις, έχει περάσει διασπάσεις και με μεγαλύτερα πολιτικά αίτια, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη απάντησή μου, και κατάφερε όχι μόνο να σταθεί όρθιος και δυνατός, να ανασυνταχθεί και να διεκδικήσει και την εξουσία και να τα καταφέρει. Γι' αυτό σας λέω, είμαι σίγουρη ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πεισμωμένοι, είμαστε ενδυναμωμένοι και για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ούτε στον νομό Εύρω, ούτε στον νομό Ροδόπης, ούτε στον νομό Ξάνθης, ούτε στον νομό Καβάλας, αλλά θα δοθεί απάντηση σε αυτό προκειμένου κανείς πολίτης από αυτήν εδώ την περιοχή και από τη Θράκη και από την Καβάλα να μην μείνει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δεν υπάρχουν κενά. Θα δοθεί η κοινοβουλευτική απάντηση με πιο δυναμικό και πιο εμπεριστατωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ίσως και από τις προηγούμενες φάσεις κοινοβουλευτικές του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση και αποτελεσματικότητα από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι οργανώσεις και θα γίνουν εκλογές και την ανάδειξη νέων οργάνων μετά τις αποχωρήσεις και τις παρατήσεις, ενώπιση και τους συναντηρίες. Σήμερα είμαστε εδώ κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ροδόπης, ακριβώς για να μεταφέρει και ο σύντροφος ο Πάνος Ρήγας, που είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, ακριβώς αυτό τον οδικό χάρτη, όπως ορίστηκε στην πολιτική γραμματεία για την ανασυγκρότηση των οργανώσεων μελών και των ομαρχιακών. Άρα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή διαδικασία εδώ στην Κομοτηνή. Θα ακουστούν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι και θα οριστεί και ο δικός χάρτης ό,τι αφορά συγκεκριμένα πια την περιοχή και τις οργανώσεις μελών στον νομό Ροδόπης και φυσικά την ανασυγκρότηση της Ομαρχιακής Επιτροπής. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε εξαιρετικά και το λέω και το εννοώ αυτό με την εμπειρία που έχω και έχοντας περάσει πολλές καταστάσεις τέτοιες και ως γραμματέας του κόμματος αλλά και ως υπουργός όλη την προηγούμενη περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουμε όλοι και όλες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή περνάει μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία είναι εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας και εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα με την απομείωση της δημοκρατίας σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή είναι πρωτοφανές οι υπουργοί του να παρακολουθούνται και να μην απαντούν ποτέ γιατί έγινε αυτό. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι όσοι σύντροφοί μου αποχώρησαν αυτή τη στιγμή, αποχώρησαν χωρίς πολιτικό επίδικο, χωρίς κανένα λόγο ο οποίος να συντρέχει, γιατί ό,τι έχουμε και ισχύει μέχρι σήμερα και στο πρόγραμμα και στη διακήρυξη είναι μαζί τα είχαμε συμβάλει, είχαν συμβάλει και αυτοί. Ο Αλέξης Χαρίτσης είχε συμβάλει στο πρόγραμμα, ο Γιώργος Σταθάκης, άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι ο κατακαιρματισμός των οποίων επιχειρείται και γίνεται εισπράγμαση δεν βοηθάει την προοδευτική δημοκρατική αριστερή παράταξη. Στη φάση αυτή βρίσκεται, στρώνει το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία. Σας αφήνει ανοιχτό το δρόμο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Δεν θα φύγουν πάνω από 2.500 μέλη στα 155. Προφανώς δημιουργείται πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα και είναι πρόβλημα ηθικό και αξιακό. Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα φτιάχνεται μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα μέσα από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ και οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ να είναι το κοινοβουλευτικό κόμμα και όχι μια δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα να προέρχεται από τα σπλάχνα του. Επίσης, οι σύντροφοι και όλοι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες και πρέπει να παραδώσουν τις έδρες για τους εξής λόγους και σας τελειώνω αν θέλετε το δικαίωμα για την παρέμβαση που μου δίνετε. Πρώτον, γιατί έχουν υπογράψει και έχουν συμβάλει και ήδη, δηλαδή και ο Αλέξης Χαρίτσης και ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και η Έφη Αξιόγλου και ο Δημήτρης Ζακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι αυτοί που συμβάλλαν στον κανονισμό. Αυτοί το γράψαν και τον έχουν στηρίξει. Άρα λοιπόν πρέπει να παραδώσουν την έδρα και για τους ηθικούς και τυπικούς λόγους. Δεύτερον, σας είπα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μία, έπρεπε να είναι, αυτό ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες. Και τρίτον, ότι
Την προηγούμενη φορά το 2015, όταν αποχώρησαν για πολιτικούς λόγους, ενώ σήμερα δεν αποχωρούν για πολιτικούς λόγους, δεν υπάρχει επίδικο, αποχώρησαν βουλευτές. Εγώ τιμώ και τίμησα τότε και τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και την Βασιλική Κατριβάνου, οι οποίοι παρέδωσαν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν, για αξιακούς ηθικούς λόγους θα έπρεπε να κάνουν αυτό. Είχαν μια διαφωνία, δεν συμφωνούμε, αλλά δεν μπορεί να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες και αυτό θα είναι, νομίζω, ο ελληνικός λαός θα το καταλάβει, η ελληνική κοινωνία, τα μέλη του κόμματος και θα γυρίσουν την πλάτη πολύ σύντομα.